Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους ποδοσφαιριστές του Ηράκλη που πήρε χρόνο συμμετοχής, αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος με τα Κιανόλευκα. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα της ομάδος, τον Δημήτρη Γρηγοριάδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Είσαι καλά, όλα καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πώς ήταν ακόμα μια εμπειρία σου σε αγωνιστικούς ρυθμούς και σε αυτό το φιλικό με τον Απόλλωνα? Είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, για όλους τους ποδοσφαιριστές να πάρουν χρόνο συμμετοχής σε δυνατά φιλικά όπως είναι μια ομάδα η οποία είναι αλφαεθνικής. Και για μένα ήταν καλό γιατί χρειάζεται αυτό το πράγμα, ειδικά πόσο μάλλον σε μια θέση όπως είναι ο τερματοφύλακας που χρειάζεται να έχεις χρόνο συμμετοχής στα πόδια σου για να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Και σε μια θέση που πολύ σωστά είπες Δημήτρη, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε σχέση με τις άλλες. Γιατί ο τερματοφύλακας είναι ένας και δύσκολα αλλάζει. Δεν μπορείς να βλέπεις κάθε εβδομάδα διαφορετικό τερματοφύλακα. Γίνεται πάρα πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ. Και έχεις ένα πολύ καλό ανταγωνισμό. Εσύ βέβαια θα μας το πεις και με τον Αμπάρ και με τον Βοσνιάδη, νομίζω σε μια τριάδα πολύ δυνατή. Αυτό ακριβώς σου είπες. Είναι εντάξει. Η θέση είναι τέτοια, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Όταν ένας τερματοφύλακας ξεκινάει να είναι βασικός, αν όλα πάνε καλά και έχει υγεία και πηγαίνει καλά, έχει καλή απόδοση, μπορεί να βγάλει και ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Αυτό είναι γεγονός, αυτό γίνεται παντού. Εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, είναι και οι δύο, και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αμπάρης είναι πολύ καλοί τερματοφύλακες, έχουν εμπειρία. Ξέρουν ο Παναγιώτης για την κατηγορία, ο Γιώργος έχει παίξει και σε πιο υψηλό επίπεδο. Εντάξει, για μένα πέρα από ανταγωνιστικά είναι και εντάξει, το βλέπω και σαν σχολείο αυτό για μαθήματα καθημερινά, βέβαιως, εντάξει, είναι σχολείο αυτό το πράγμα, γιατί είμαι και οι δύο καταξιωμένοι τερματοφύλακες και μου μεταφέρουν πολλά πράγματα. Μιας και είπες για σχολείο, έχετε όλα αυτά τα χρόνια ο Ηρακλής και εσύ από φέτος και ένα δάσκαλο εκεί, το Φώτη τον Κιζέλη, που έχουν περάσει τερματοφύλακες και τερματοφύλακες από τα χέρια του. Οπότε το σχολείο είναι με αυτόν τον δάσκαλο, έτσι. Αυτό ακριβώς, ναι. Με τον κύριο Φώτη είναι εντάξει, πολύ σημαντικό γιατί είναι χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και μας προετοιμάζει κατάλληλα. Και τους τρεις, τον καθένα ξεχωριστά, γιατί ο καθένας έχει την αδυναμία του, κάπου που θέλει κάτι να βελτιώσει. Το γνωρίζει εκείνος καλύτερα και μας δουλεύει εκεί που πρέπει και ατομικά και σαν σύνολο. Δημήτρη, είναι αυτό που λέμε «ζω το όνειρό μου». Το λέω αυτό γιατί πέρυσι ήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, ήσουν αντίπαλος του Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι ζόρισες αρκετά τον Ηρακλή πέρυσι, ειδικά στο μάτς του Καθατζογλίου. Δεν θα ξεχάσουμε στο 92, μπήκε τον γκολ του Κρυστάλλι, το 2-1. Ναι, καθυστερείς. Είχες βγάλει αρκετά μέχρι τότε και ξαφνικά σου έρχεται αυτή η προοπτική, η πρόταση για την καριέρα σου και λες, εδώ είμαστε, έτσι. Σίγουρα για μένα αυτό το πράγμα είναι όνειρο, όπως ακριβώς το είπατε. Είναι όνειρο γιατί όποιον και να ρωτήσετε από μικρή ηλικία θέλει, όταν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, θέλει να πάει σε μια ομάδα η οποία είναι στην Αλφανική, είναι ιστορική ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα, έχει κόσμο. Και εντάξει, εγώ είμαι και Θεσσαλονικιός, ξέρω πολύ καλά τι πάει να πει Ηρακλής και για μένα ναι, είναι όνειρο το οποίο πραγματοποιείται. Δόξα τω Θεώ. Ήμουνα πέρυσι σε μια ομάδα που έπαιξε γάμα κατηγορίας, παίξαμε με τον Ηρακλή, εντάξει έβλεπα τον Ηρακλή και όπως όλες οι Είχες ομάδες κίνητρο, τον Ηρακλή σαν κίνητρο, βέβαια, ναι, σαν κίνητρο, όταν παίζαμε με τον Ηρακλή ήταν κίνητρο. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν αποτέλεσμα και από το παιχνίδι το μεταξύ μας, αλλά εντάξει, είναι κίνητρο σίγουρα. Ηρακλή, καλά, μεγάλη ομάδα. Σίγουρα η απόδοσή σου μπορεί και να έπαιξε ρόλο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε γιατί επαναλαμβάνω, όσοι θυμούνται το παιχνίδι, το Ηρακλής Νάουσα 2-1, δεν θα είχες ακούσει και τα καλύτερα λόγια τότε στην Κερκίδα. Όχι ότι φταίει, βέβαια, τη δουλειά σου έκανες, αλίμονο. Αστειεύομαι. Δημήτρη, είναι ένα όνειρο τέτοιο που σε κάνει να λες ότι μέχρι να έρθει η ώρα μου να φορέσω τα γάντια, ως πρώτος θα δουλέψω, θα βάλω το κεφάλι κάτω και κάποια στιγμή θα δικαιωθώ? Αυτό, είσαι και νεαρός, έτσι, δεν σε πήραν και τα χρόνια. Ναι, αυτό ακριβώς.
Αυτό ήθελα, να είμαι σε μια ομάδα, να δουλέψω σωστά να... και να περιμένω την ευκαιρία όποτε μου δοθεί. Να είμαι εκεί, να βοηθήσω την ομάδα πρώτα απ' όλα να πετύχει το στόχο της, όποιος και αν είναι αυτός. Ο φετινός γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ποιος είναι. Mm-hmm. Και να είμαι εκεί, να αρπάξω την ευκαιρία και να γίνω και βασικός τερματοφύλακας στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Είπες κάτι νωρίτερα με αφορμή τα περσινά τα παιχνίδια με την Άουσα, ότι οι αντίπαλοι, και το είσαι και εσύ ως αντίπαλος του Ηρακλή, έχουν ένα παραπάνω κίνητρο όταν παίζουν με τον Ηρακλή. Θέλουν να δείξουν ότι αξίζουν να κοντράρουν μια τόσο μεγάλη ομάδα, άσχετα αν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες. Θα είναι ένα πρόβλημα και για φέτος, ναι, στη Β' Εθνική, γιατί ότι όλοι θα θέλουν να παίξουν καλά και να κερδίσουν τον Ηρακλή, έτσι. Εννοείται, ναι, γιατί ο Ηρακλής δεν είναι ούτε για τη Γ' Εθνική ούτε για τη Β' Εθνική, ξέρουμε πολύ καλά που ανήκει. Και σίγουρα και φέτος η ομάδα είναι από τα πρώτα φαβορί, το πρώτο φαβορί, όχι από το πρώτο φαβορί. Και σίγουρα όλες οι ομάδες, όλοι οι παίκτες θα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο να παίξουν με τον Ηρακλή, να πάνε καλά με τον Ηρακλή, να κάνουν μια καλή εμφάνιση για να είναι ίσως και ένα σκαλοπάτι αυτό για κάτι παραπάνω, γιατί λόγω το όνομα της ομάδας, τη δυναμική της ομάδας, ακούγεται αλλιώς ένα mm-hmm. παιχνίδι με τον Ηρακλή από ότι είναι ένα παιχνίδι με τις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς να θέλω πολύ να υποτιμήσω βέβαια mm-hmm. κάποια άλλη ομάδα, αλλά γνωρίζουμε καλά ποιος είναι ο Ηρακλής. Όσον αφορά όλη αυτή την καθυστέρηση, σας έχει φέρει εκνευρισμό ή προσπαθείτε από την άλλη να την εκμεταλλευτείτε, να δέσετε ακόμα περισσότερο, γιατί το 7 του μηνός έγινε 14, το 14 21, το 21 έγινε τώρα 28. Είναι λίγο περίεργο το φετινό. Κανονικά αυτό το πράγμα, εντάξει, όταν πηγαίνει πίσω το πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες ξεκινάνε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία την προετοιμασία για να είναι έτοιμες για την αρχή του πρωταθλήματος. Όταν καθυστερεί το πρωτάθλημα, αυτό δεν είναι καλό για τις ομάδες. Αλλά στη δική μας την περίπτωση, επειδή η ομάδα έγινε από την αρχή, είχαν πολλοί καινούργιοι παίκτες και άλλαξε και ο προπονητής, και μας πιστεύω μας ωφελεί η καθυστέρηση του πρωταθλήματος για να δέσει η ομάδα, για να δουλέψουμε περισσότερο, για να είμαστε έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Άρα μάλλον προς το καλό πάμε. Θα φανεί βέβαια και από την εικόνα της ομάδας. Εννοείται, αλλά ναι, προς το καλό. Για μας είναι προς το καλό. Το κακό είναι, το συζητούσαμε και με συμπαίκτες την προηγούμενη εβδομάδα, ότι χάσατε αρκετά φιλικά. Και αυτό ειδικά στο κύπελο κάπως φάνηκε. Δεν ξέρω αν συμφωνήσετε ότι θα μπορούσατε να είχατε άλλα 3-4 μάτια στα πόδια σας που θα ήταν διαφορετική προετοιμασία, έτσι, για διάφορους λόγους που υπήρξαν αυτές οι αναβολές. Ναι. Ακυρώθηκαν κάποια φιλικά. Εντάξει, αυτό δεν είναι στο χέρι μας. Αυτά είναι φυσικοί παράγοντες, μπορούν να συμβούν. Εντάξει, η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να ετοιμαστεί. Ίσως και γι' αυτό στο κύπελο να φάνηκε η ομάδα ότι ήθελε κάποια φιλικά ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι στην έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλή συνέχεια στις προπονήσεις, στη δουλειά. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη και με το καλό φυσικά με την έναρξη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευγενέστατος ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, που πήρε χρόνο συμμετοχής σε αυτό το 1-1.